Με καθυστέρηση θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις λόγω των συνθηκών, βέβαια, για τον εορτασμό της 191ης επετείου της πρώτης Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων στην Επίδαυρο. Το γεγονός θα τιμηθεί ξεχωριστά φέτος. Έχουμε και την πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρευρίσκεται, την κυρία Σακελαροπούλου. Να καλησπερίσουμε τον δήμαρχο της Επιδαύρου, τον κύριο Τάσο Χρόνη. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Ένα. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που... Ναι, είστε καλά κι εμείς. Καταρχήν, πώς είναι η περιοχή, εντάξει, είμαστε από COVID, σε καλό επίπεδο? Είμαστε σε καλό επίπεδο, γενικώς η Αργολίδα και η Περιφέρεια Πελοποννήσου αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται, νομίζω. Ναι, ναι. Όμως είμαστε σε ένα καλό επίπεδο στο Δήμο, θέλει προσοχή από όλους, να καταλάβουμε ότι όντως αυτές οι επόμενες εβδομάδες είναι δύσκολες και πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε. Μάλιστα, φαντάζομαι κάνετε τεστ διαρκώς παντού, Μικρά προβλήματα σε κάποιες μονάδες εκπαιδευτικές, αλλά όλα θα είναι καλά. Ωραία. Θα είναι καλά. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε τις εκδηλώσεις για την επέτειο. Θα έρθει και η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κυριακή. Την Κυριακή το πρωί, κανονικά είναι τον Ιανουάριο. Υπήρχε μια πρόθεση της Προέδρου από τότε που κανονίσαμε από τον Ιανουάριο να παρευρίσκεται στις εκδηλώσεις αυτές. Είναι μεγάλη τιμή για μας και σε αυτή την περίοδο, ειδικά του COVID, να έρχεται η Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να της, αλλά και γενικότερα την ημέρα αυτή. Η Νέα Επίδαυρος για άλλη μια χρονιά θα έχει την τιμητική της. Εδώ έγινε η πρώτη Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων. Εδώ έγινε ουσιαστικά το πρώτο μεγάλο διοικητικό γεγονός του ενιαίου ελληνικού κράτους στο τέλος του 1821, αρχές του 1822, και ευελπιστούμε στα 200 χρόνια όλα όσα ονειρευόμαστε και όλα όσα έχουμε σχεδιάσει να είναι έτοιμα και να έχει ο χώρος διαμορφωθεί κατάλληλα. Ναι. Θα είναι εντελώς διαφορετικά φέτος. Βέβαια, είπαμε, οι συνθήκες το επιβάλλουν. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Δήμαρχε. Καλή δύναμη. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.